Νομίζω ότι είμαι σε άλλο χώρο από αυτό που γνώριζα. Όπου περάσει ο Παπαγιώργης, δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον συνεχίζεται το έργο. Αισθάνομαι λίγο άβολα, φυσικά, που στέκομαι σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτό το βήμα, διότι ενθυμούμαι όταν ήμουν φοιτητής, ήμουν εγώ εκεί που κάθεστε εσείς. Και εδώ υπήρχε μια μεγάλη μορφή, λίγο πιο κοντός από μένα, σαν το Παπαγιώργης είναι ό,τι πρέπει. Ήταν το ίδιο. Από αυτός ο μεγάλος άνδρας, ο μεγάλος ιεροκήρυκας και ιεραπόστολος και ιεράρχης της Εκκλησίας μας, ο Γερο Αυγουστίνος, που και οι δρόμοι απ' έξω ήταν γεμάτοι όταν κατέβαινε ο παππούς, όχι μόνο οι αίθουσες και τα μπαλκόνια και τα θεωρία, αλλά και οι δρόμοι απ' έξω ήταν γεμάτοι. Να έχουμε την ευχή του. Ζητάω την ευχή του και να με συγχωρήσει που στέκομαι εδώ σε αυτό το βήμα που στεκόταν αυτός, που αυτός ήταν και είναι μεγάλος, εμείς είμαστε μικροί μπροστά του. Τι να κάνουμε, αγαπούμε τον Παπαγιώργη και έτσι υποκύπτομαι στις παρακλήσεις του. Είναι γεγονός ότι αυτό που έγραψαν σαν τίτλο, ας πούμε, της ομιλίας, ο Γέροντας Πορφύριος, όπως τον γνώρισε. Ήταν καλά να τον είχα γνωρίσει. Τον γνώρισα, άραγες. Τον είδα, ναι. Δεν ξέρω αν τον γνώρισα όμως. Είναι δύσκολο να μιλά κανείς για τους Αγίους. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι μεγάλοι, τους οποίους παρακαλώ να προσευχηθείτε να αποφύγουμε και τους δύο. Ο μεν ένας είναι να μειώσουμε τους Αγίους με αυτά που θα πούμε. Γιατί ποιος μπορεί να παραστήσει τα αναστήματα των Αγίων Ανδρών, όσον και αν τους είδε, όσον και αν έζησε κοντά τους, ακόμη και το δικό μας γέροντα που ζήσαμε πέραν των 30-35 χρόνων κοντά του, δεν μπορούμε να πούμε ότι τον γνωρίσαμε. Το πρώτο λοιπόν είναι τούτο, ο κίνδυνος, να μειώσουμε. Και το δεύτερο, ο δεύτερος κίνδυνος είναι, προσπαθώντας να προβάλλουμε έναν Άγιο, να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Και αυτός μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτό να παρακαλέσουμε τον Θεό και από τα δύο αυτά να μας σκεπάσει, αλλά προς δόξαν Θεού να πούμε δύο λόγια για να ωφεληθούμε από αυτά που και εμείς, η πρόνοια του Θεού δηλαδή, η σκανδαλωδός, οικονόμησε να ζήσουμε στις μέρες που ζούσαν αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι. Και σήμερα υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, οι επόμενες γενιές μάλλον θα τους βρουν και θα τους αναγνωρίσουν. Γιατί εκείνοι που είναι στην ίδια ηλικία μαζί τους και ζούνε μαζί τους, πολλές φορές δεν τους αναγνωρίζουν. Θυμούμαι σε ένα μοναστήρι που μου έλεγαν, πήγε ο Γύρω Παΐσιος. Και η νέα αδελφότητα έτρεχε όλοι, ήρθε ο Γύρω Παΐσιος. Τα γεροντάκια λένε, τι πάθατε, τους έλεγαν. Ήρθε ο Γύρω Παΐσιος. Και αν ήρθε ο Γύρω Παΐσιος, ποιος είναι, πέρας μοναχός ήταν. Έτσι λοιπόν είμαι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που αξιωθήκαμε σκανδαλωδώς τις ημέρες που ήμασταν φοιτητές να ζουν αυτές οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας. Και είναι πραγματικά οι Άγιοι και ιδίως οι σύγχρονοι στις δικές μας μέρες είναι το δώρο του Θεού μέσα στην ζωή μας. Είναι το σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο, οι Άγιοι. Πολλές φορές όμως, ξέρετε, είναι σημείο αντιλεγόμενων, ιδίως όταν ζουν. Και αυτό και οι περισσότεροι Άγιοι, και παλαιότεροι και νεότεροι, έχουν περάσει από δυσκολίες, από περιπέτειες, από συκοφαντίες και μετά το θάνατό τους πολλές φορές αναγνωρίζονται. Βλέπετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Περξορία πέθανε. Κατατρεγμένος, διωγμένος, μόνος του, με κανέναν μαθητή δίπλα του, έτσι. Εγώ ξεκίνησα μια μέρα να πάω στο Μίλεση, τότε δεν υπήρχαν αυτά όλα που υπάρχουν. Σήμερα ο Γέροντας ήταν μέσα σε ένα καλύβι με τσιμετό λίθους και λαμαρίνες από πάνω, μέσα στα πεύκα,
Και πήγαμε με έναν αδελφό εν Χριστώ, ο οποίος σήμερα είναι ηγούμενος σε μια μονή του Αγίου Όρους. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή μας με τον Γέροντα. Ξεκινήσαμε πρωί και φτάσαμε εκεί γύρω στις 6.30 με 7 το πρωί και ήταν γεμάτον κόσμο και αυτό με εξάφνιασε. Πότε ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, πότε ξεκίνησαν και ήρθαν εδώ και περίμεναν υπομονετικά. Ήταν και λίγη ψυχούλα, εμείς μείναμε μέσα στο αυτοκίνητο. Λίγο πιο μακριά από τον κόσμο, πρώτη φορά πηγαίναμε και πέρασε λίγη ώρα και σε κάποια στιγμή έρχεται μία κυρία, ήταν η αδερφή κατά σάρκα του, δεν ήταν τότε μοναχή, και ήρθε προς το αυτοκίνητό μας, δεν ξέραμε κι εμείς ποια ήταν, και χτύπησε το παράθυρο, λέει, ούτε από εκεί που ήταν το κυλί του γέροντα φερόταν το αυτοκίνητο, γιατί μείναμε έξω, ήταν ο κόσμος, καθόταν εκεί κάτω από τα πέφκα. Και χτύπησε το παράθυρο, λέει, το παιδί με το γαλάζιο το πουκάμισο να έρθει. Εγώ ήμουν με το γαλάζιο το πουκάμισο. Μα πού να έρθει. Είπε ο γέροντας, να. Ο γέροντας, πού μας είπε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν φαινόταν, ήταν μέσα στο κελί του. Αν μπορεί να το ονομάσει κανείς κελί αυτό που ήταν εκεί. Κοιταχτήκαμε με τον τότε Πέτρο, τότε Παύλο. Και κατέβηκα, αλλά με μία συστολή, γιατί είχε κόσμο, ο οποίος περιμένει από πριν. Τώρα εγώ ένα νέο παιδί 19 χρονών τότε, τους άφησα όλους και πήγαινα. Ήταν φυσικό να αρχίσει με μια διαμαρτυρία και είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά εγώ δεν έφταιγα. Εμείς περιμένουμε τόση ώρα, από το πρωί είμαστε εδώ, πόσες ώρες. Πλησιάζοντας προς την πόρτα του Γέροντα, βγαίνει ο Γέροντας στην πόρτα και λέει, εδώ δεν είναι κινηματογράφος, δεν έχουμε εισιτήρια. Λέει. Και έτσι καθησύχασα και εγώ λίγο από αυτά που είπε ο Γέροντας, φάνηκε ότι δεν ήμουν εγώ η αιτία δηλαδή. Ήταν η πρώτη μας γνωριμία εκεί με τον Γέροντα. Τον γνώρισα. Τι είδα. Είδα ένα γεροντάκι. Είδα έναν άνθρωπο. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι, σαν εμάς. Ένα χαριτωμένο γεροντάκι. Δεν είδα κάτι έτσι υπερφυσικό. Μου είπε φυσικά μερικά πράγματα που μετέπειτα τα κατάλαβα μέσα στην πορεία της ζωής μου. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος αγάπης. Αυτό αισθανόσουνα όταν ήσουν δίπλα στο γέροντα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καταλάβαινε ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Αυτό είναι. Αυτό τα λέει όλα. Αν μπορεί κανείς να καταλάβει μέσα σε αυτήν την έκφραση, άνθρωπος του Θεού ήταν ο γέροντας. Φυσικά πολλοί και στον Γερο Παΐσιο και στον Παπά Εφραίμ πήγαιναν και δεν έπαιρνε τους σύγχρονους Αγίους μας να δουν θαύματα, να τους πούν κάποιο προορατικό, να τους πούν κάποιο διορατικό. Και δεν είχαν άδικο φυσικά οι άνθρωποι, διότι σε αυτόν τον Άγιο επερίσσευε πάρα πολύ αυτό το χάρισμα της διοράσεως και της προοράσεως. Ήταν φοβερό. Και τον γνώρισα σαν έναν άνθρωπο θυσίας και υπομονετικής αγάπης. Και φαίνεται στο βίο του αυτό, έτσι. Πόση υπομονή έκανε και πόση αγάπη έδειχνε και φανερώνεται σε μερικά σημεία της ζωής του. Ενθυμίστε εκεί στην Πολυκλινική με ένα καταστηματάρχη ο οποίος έβαζε μια δυνατή μουσική και ο Άγιος δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Με πόση υπομονή και με πόση προσευχή. Δεν είναι εύκολο. Όταν λειτουργεί κανείς λίγη φασαρία να ακούσεις, ενοχλείσαι. Ή θα γυρίσουμε να δούμε ποιος μιλά, ποιος. Εκεί στο διαπασόν ήταν οι μουσικές. Και η προσευχή του Αγίου, η υπομονή που έκανε και η αγάπη. Η αγάπη που έδειχνε στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ενθυμίστε στην περίπτωση που πήγε μέσα σε εκείνο το πορνείο. Με πόση αγάπη έτσι αντιμετώπισε έτσι τις κοπέλες αυτές
και πώς μίλησε σε αυτήν που ήταν εκεί υπεύθυνη, έτσι. Και ο γέροντας δεν, κατά το διηλευόμενο, δεν κολλούσε σε αυτά τα πράγματα, γιατί ήταν άνθρωπος όντως του Θεού και έδειχνε αγάπη σε όλους. Εκεί στο Μίλεσί μαζευόντουσαν πάρα πολλά παιδιά και έβλεπες εκεί αναρχικούς, ήταν και τότε μια μόδα έτσι, οι μαλλιαροί, οι σκουλαρικάδες, μόλις είχαν αρχίσει αυτά, και έβλεπες τη διάκριση του γέροντα, τη μεγάλη του αγάπη, πώς τους αντιμετώπιζε, τι ήθελε ο γέροντας, ήθελε να τους δείξει τον Χριστό, αυτό ήταν η έννοια του. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό, ας το πω, γνώρισμα του γέροντα. Ήθελε να δείξει και να βάλει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων τον Χριστό. Ελάτρευε τον Χριστό με όλη την ψυχή και ήθελε να το μεταδώσει αυτό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό ένιωσα, αυτό αισθάνθηκα από αυτόν τον γέροντα. Γι' αυτό μιλούσε πάρα πολύ συχνά για τον Θεό. Και βλέπετε, δεν μιλούσε πάντοτε σε όλους και για όλα. Ενθυμούμε ένα παιδί το οποίο κατάλαβε ο γέροντας ότι ήταν δεχτικό και του είπε κάτι για τη ζωή του και αυτός εντυπωσιάστηκε. Έφερε τους φίλους του μετά, όλους εκεί. Δεν τους είπε τίποτα ο γέροντας. Δεν ήταν η ώρα τους, δεν ήταν δεχτικοί και απόρρισε αυτός. Εμένα μου είπες, με ωφέλησες. Εκείνη δεν ήταν έτοιμη. Μία κοπελίτσα που ήταν έτοιμη, φεύγοντας, κάτι της είπε ο γέροντας. Και αυτή επανήλθε μετά μόνη της. Είχε αγάπη πολύ ο γέροντας και έτσι μπορούσε και μετέδιδε αυτή του την αγάπη. Και είχε και υπομονή σε πολλές δοκιμασίες. Βλέπετε, οι Άγιοι, από τους Αποστόλους ακόμη, εθεράπευαν τους άλλους, αλλά τον εαυτό τους όχι. Ο Απόστολος Παύλος, έτσι. Και μάλιστα ο Απόστολος παρεκάλεσε κιόλας τον Θεό 3 φορές και δεν του άκουσε. Έτσι και ο γέροντας και όλοι οι σύγχρονοι μας Άγιοι, έτσι, και ο Παπέφρεμ, και αυτός στο τέλος του τυφλώθηκε, ήταν σαν φυτό, εκεί τον τάιζαν, ο Γιώργος Παΐσιος με τον καρκίνο, και ο γέροντας αυτός υπερέβαλε για αυτός και τους υπολείπους και με την τύφλωση και με τον ασπιζοστήρα. Και όταν πηγαίναμε πολλές φορές, ήταν τα χέρια του δεμένα με παγιά, δεν ξέραμε γιατί ήταν. Ήταν ο ασπιζοστήρας που πονούσε πάρα πολύ. Και μάλιστα έλεγε ότι ήταν τέτοιος ο πόνος, όπως να έβαζε το μάγουλο του σε τηγάνι, έτσι, σε καυτερό, ο τηγάνι, σε λάδι. Και υπέμεναν. Και λέει κανείς, πώς επέτρεπε ο Θεός να πειράζονται αυτοί, να θεραπεύουν τους άλλους, για να παίρνουμε εμείς δύναμη, για να είναι το παράδειγμα σε εμάς που γονγκίζουμε ή αδειμονούμε ή δεν αντέχουμε. Ο γέροντας είχε ένα χαρακτηριστικό σε υπερθετικό βαθμό, ίσως πιο πολύ από τους άλλους συγχρόνους Αγίους, ή επέτρεψε ο Θεός να φανερωθεί σε αυτόν τόσο, έτσι. Είχε το χάρισμα της διοράσεως και της προράσεως και δεν έκανε επίδειξη σε αυτό το πράγμα. Ο γέροντας το πήρε σε μικρή ηλικία, αλλά λέει κανείς, δεν είναι πολύ, μα αυτό ήταν δώρο του Θεού, δεν ήταν δικό του κατόρθωμα. Τότε θα κατηγορήσουμε τον Θεό γιατί δεν θα δίνει και στον Παπαγιώργη και στον Πάτερ Νεκτάριο και σε μένα και σε εσάς. Κάνε χατήρι δηλαδή στο Γιώργο Παφύριο. Τότε θα τον κατηγορήσουμε τον Θεό ότι κάνει χατήρια. Όχι, αδελφοί μου. Πόσο Χριστός κατέβηκε και εισήλθε μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας μας. Κατέστησε τον εαυτόν της η Παναγία μας έτοιμων θρόνων, κατοικητήριων, και κατέβηκε ο Χριστός μας και εισήλθε μέσα στα σπλάχνα της. Και εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων που γιορτάσαμε, εκεί εδούλεψε η Παναγία μας, η πρώτη ασκήτρια, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και έγινε έμψυχον παλάτιον, έτσι, του βασιλέως της δόξης. Έτσι και οι Άγιοι μας, έτσι και ο γέροντας Πορφύριος, παρόλη τη μικρή του ηλικία που ήταν εκεί, έκανε όμως
χαρούμενη υπακοή, όπως έλεγε ο ίδιος. Ίσως να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την λέξη που λέει. Ίσως όσοι περάσαμε από υποτακτική και τώρα που γίναμε και γέροντες, να καταλαβαίνουμε τι είναι. Γιατί η λέξη υπακοή είναι εύκολο να λέγεται. Και εσείς που είστε και μέσα στο γάμο, ξέρετε ότι είναι και δύσκολη υπακοή και στο σύζυγο και στη σύζυγο ή στο γέροντα. Και μάλιστα όταν μερικές φορές φαίνεται και παράλογο κάτι και πρέπει να κόψει κανείς το θέλημά του. Ο γέροντας εκεί το αναφέρει στο βίο του ότι έκανε χαρούμενη υπακοή και σε πράγματα δύσκολα. Δηλαδή του έλεγε ο γέροντας, βάλε αυτά τα ξύλα και πάρε τα εκεί. Τα ερχόταν ο άλλος αδελφός που δεν ήξερε ότι του πήγε. Τι έβαλε εδώ πέρα, πάρ' τα εκεί. Να είναι ευλογημένο παρέδειγμα. Τα βάζει πίσω. Έχει ο γέροντας καλά, αυτό σου είπα. Δεν σου είπα εγώ να τα βάλει εκεί. Να είναι ευλογημένο. Με χαρά. Δεν έλεγε, μα ήρθα σε παλαβούς εδώ πέρα με τρελάνο. Ένα μικρό παιδί, ο ένας μου λέει έτσι, ο άλλος μου λέει έτσι, δεν συνεννοούνται μεταξύ του, θα σηκώθω να φύγω. Δεν έλεγε έτσι. Δεν έλεγε, να είναι ευλογημένο. Και το έκανε με χαρά. Δεν το έκανε δηλαδή με γονκισμό. Αυτό είναι η διαφορά της υπακοής. Δεν το κάνω και μέσα μου βράζω, ας πούμε, να το κάνω, αλλά λέω και μουρμουράω κιόλας λίγο και απ' έξω μερικές φορές, δεν τα κρατάω από μέσα. Ή μπορεί να κάνω το θέλημα του άλλου, του γυναίκας μου, του άντρα μου, του παιδιού μου και να κρατώ και 2-3 μέρες μούτρα, έτσι να μην μιλώ. Αυτό δεν είναι χαρούμενη υπακοή. Είναι υπακοή, δηλαδή σε ακούω, αλλά σου το έχω κρατημένο. Θα έρθει η ώρα, έτσι. Δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό ο Θεός τον χαρίτωσε. Γι' αυτό ο Θεός του έδωσε χαρίσματα. Και ήξερε ο Θεός, ξέρει ο Θεός, δεν κάνει λάθη, που τα δίδει. Γιατί ήξερε ότι ήταν σκεύος εκλογής αυτό το παιδί. Και τον προόριζε να βγει και έξω στον κόσμο. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Ούτε ο ίδιος το σκέφτηκε ποτέ να βγει, ούτε ο ίδιος το επεδίωξε. Η πρόνοια του Θεού έτσι οικονόμησε και θέλω να σταθώ σε αυτό το χάρισμα του γέροντα, γιατί πολλές φορές ήμουν παρόν, γιατί πήγαινα και σαν λαϊκός φοιτητής, αλλά μετά και σαν μοναχός, ιδίως όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη, κατεβαίναμε κάτω, μας φιλοξενούσε μια οικογένεια εκεί του κ. Δερμητσάκη που ήταν πνευματικά παιδιά του πατρός, ήταν και στην Αγία Παρασκευή, ο πατήρ Δανίλ. Και έτσι έφερναν τον γέροντα και κοινωνούσε εκεί στον πατέρα Δανίλ και πηγαίναμε κι εμείς και τον βλέπαμε και στο κελί του φυσικά. Και δεν έκανε επίδειξη ο γέροντας των χαρισμάτων αυτών. Ούτε όποιος πήγαινε του έλεγε κάτι προορατικό. Το χειρίστηκε το χάρισμα αυτό γνωρίζοντας ότι δεν ήταν δικό του. Και το ήξερε ότι το είχε. Δεν το έκρυβε, το ήξερε ότι το είχε. Και φοβόταν και έλεγε ότι είναι του Θεού αυτό. Γι' αυτό στο τέλος της ζωής του, όταν πήγε στα καυσοκαλύβια, έλεγε ότι ήρθα να ευχαριστήσω τον Θεό για τα χαρίσματα αυτά που μου έδωσε. Να τον ευχαριστήσω. Και να σας πω ένα έτσι τραταχτό παράδειγμα που ήμουν παρόν εκεί στο κελί του. Τον είχε πάρει ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος στο τηλέφωνο. Εγώ δεν άκουγα τον πατέρα Επιφάνιο, άκουγα τον γύρω Πορφύριο. Κατάλαβα όμως ότι κάτι ήθελε να του πει για ένα σοβαρό θέμα που προβλημάτιζε τον πατέρα Επιφάνιο. Ναι, έλεγε, αν πες κάτι άλλο, περνούσε η ώρα, πάλι επανερχόταν. Ναι, καλά, θα το πούμε αυτό. Πες κάτι άλλο, έλεγε, και στο τέλος του λέει, παππούλη μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν έχω πληροφορία. Κοιτάξτε την ταπείνωση του, τη μεγάλη, βλέπετε. Ενώ κάποιος άλλος θέλει μια απάντηση. Εφόσον τον παίρνει, και δεν ήταν και ο τυχαίος ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, αλλά βλέπετε δεν το χρησιμοποιούσε ως ίδιον το χάρισμα αυτό. Δεν έλεγε όταν δεν είχε πληροφορία κάτι δικό του. Είχε την ταπείνωση να πει ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα.
Σε αυτό που με ρωτάς δεν έχω πληροφορία. Αν ήθελε να πει μια γνώμη δική του, ναι. Αλλά εκεί την ώρα ο άλλος ζητούσε κάτι έτσι να τον... Και ο γέροντας δεν μπορούσε να του απαντήσει. Και το έλεγε. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, γιατί έχει γνώση αυτού που έχει ότι δεν είναι δικό του και δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί για επίδειξη. Έτσι. Και όπου έπρεπε και όπου θα ωφελούσε, μιλούσε. Όπως και οι υπόλοιποι σύγχρονοι Άγιοι. Δεν πατούσαν ένα κουμπάκι και έλεγαν, δεν ήταν βυθίες, δεν ήταν μάγοι, όπως πολλές φορές έλεγαν, θέλω να μου κάνεις θαύμα, έλεγαν έτσι. Τι μου έπρεπες, στο γεροπαϊ σου ήμουν πολλές φορές, να μας κάνεις θαύμα, να μας πεις, μα δεν ήταν μάγοι. Αλλά όπου θα γινόταν μια ωφέλεια, το έκανε ο Άγιος. Όπου ήταν να ωφελήσει κάποιον, όπως αναφέρει και ένα εκεί σε ένα, που μπήκε σε ένα ταξί ο Άγιος να πάει και ο ταξικής άρχισε να βρίζει τους παπάδες. Δεν μιλούσε ο Άγιος, δεν μιλούσε. Μετά άρχισε να τον κατεφέρεται εναντίον του. Και άρχισε ο Γιώργος να λέει μια ιστορία που το έβγαζε στη φόρα. Αυτός φοβήθηκε, σταμάτησε το ταξί, γιατί είχε κι άλλους μέσα. Βγήκε έξω, του λέει, έλα εδώ, μην πεις άλλα. Εγώ και εσύ τα ξέρουμε αυτά που λες. Όχι, του λέει, τα ξέρει ακόμη ένας. Σου τα είπε άλλο, ποιος είναι ο άλλος που τα ξέρει. Ο κύριος που μου τα είπε εμένα. Ποιος σου τα είπε σε μένα. Ο Θεός μου τα είπε. Νόμιζε αυτός κανένας άνθρωπος τα ήξερε και του τα είπε. Ο Θεός μου τα είπε. Και έβαλε μετάνοια, άλλαξε τη ζωή του και ωφέλησε. Εκεί χρησιμοποιούσαν για να ωφελήσουν τους συνανθρώπους μας. Ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτό το χάρισμα που γνωρίζετε όλοι σας και τα γεγονότα της Ρουμανίας τα οποία τα έβλεπε ο γέροντας όταν γινόντουσαν προτού ακόμη να διαδοθούν από τα ραδιόφωνα, γιατί ήταν και εκεί ο κομμουνισμός φοβερός, δεν άφηναν να εξέλθουν. Τα έβλεπε και ήταν και ο γιατρός εκεί ο δικός του που τον παρακαλούσε να παρακαλέσει τον Θεό να σταματήσει για αυτό το όραμα, γιατί θα πάθαινε η καρδία του. Έτσι. Τα γεγονότα της Κύπρου στον πόλεμο που τα ήξερε αμέσως και πολλά άλλα πράγματα. Εμείς και το θαυμαστό εκείνο στο υποβρύχιο, έτσι, που να είχατε ένα παππούς τώρα τυφλός στο Μίλεση να παρακολουθεί στον Ατλαντικό ωκεανό το υποβρύχιο και να του ειδοποιεί ότι εκεί θα χτυπήσετε σε ένα ύφαλο και να του λένε, μα είναι όλα τα μηχανήματα εδώ υπερσύγχρονα, το βλέπουμε. Όχι, του βάρτε τότε τόσες μοίρες, τόσα τους έδωσαν εκεί τα στοιχεία και βρήκαν. Αυτό τι πράγμα είναι. Θεός επί της γης. Μα αυτό είναι οι Άγιοι. Γίνονται κατά χάριν Θεοί. Είχε περάσει από το Βατοπέδι ένας Ιταλός μοναχός, καθολικός. Έφτιαχναν το μοναστήρι τους και δεν είχε καθόλου νερό και σκεφτόντουσαν τι να κάνουν, να φύγουν. Του λέει ο γέροντας, έτσι χαριτολογώντας και ο γέροντας, να πας στον γύρο Πορφύριο να τον ρωτήσεις. Αυτός ήθελε, τι είναι αυτό που μας είπε ο γύρο γέροντας, να πας στον πάτε ποιον Πορφύριο. Και του είπαμε εμείς, ήρθε λοιπόν στην Αθήνα αυτός ο μοναχός, ο Ιταλός, καλό παιδί, έτσι ενδιαφερόταν πολύ για την Ορθοδοξία ήταν, και πήγε στον γύρο Πορφύριο και του λέει γέροντα, μας τα λέγε μετά όταν επέστρεψε, φτιάχνουμε το μοναστήρι μας, αλλά σκεφτόμαστε να φύγουμε γιατί δεν έχουμε νερό. Ποιος σας είπε λέει, ότι δεν έχετε νερό. Λέει, μα θέλω, δεν βρίσκομαι, λέει. Κάναμε και γεωτρήσεις, κάναμε. Λέει, στάσου μισό λεπτό, του λέει. Πίσω από το ιερό, δεξιά, έχει ένα μεγάλο βράχο. Ναι, του λέει, έχει. Μετά το βράχο, του λέει, δεν έχει ένα φράχτη. Αυτός άρχισε να τα χάνει. Του λέει, έχει. Τον γέροντα, με ήρθατε στην Ιταλία. Στάσου, ρε παιδάκι μου, του λέει. Στάσου, μισό λεπτό. Εκεί, του λέει, έχει μια μικρή χαράδρα. Έχει. Εκεί να κάνετε τη γεώτευση, του λέει. Έχει πολύ νερό. Μα εκεί όλοι μας είπαν, από δε, ακούστε, σου λέω, του λέει. Πήγαν εκεί, βρήκαν νερό. Πολύ, και ήρθε και μας το έλεγε αυτός.
Λοιπόν, εγώ, έχοντας και λίγο παρησία, έτσι σαν νεότερος, τον ρώτησα μια φορά τον γέροντα. Γέροντα, πώς ξέρεις, του λέω, που υπάρχει νερό? Και τον ρώτησα αυτό, γιατί ξέρετε, για αυτό το θέμα του νερού περάσαμε και λίγη δυσκολία προσωπική, διότι μην βλέπετε τώρα που προσκυνάμε τον Άγιο στις εικόνες. Την πρώτη φορά που πήγα εγώ και είπα αυτό ότι μας φώναξε, το τι πόλεμο υφιστάμεθα από τους ευλαβείς ανθρώπους, έτσι, και από κληρικούς. Το τι κοροϊδία, πού πάτε τώρα εσείς, πάτε όπου ακούσετε, τρέχετε και ραβδοσκόπο, άλλοι τον έλεγαν, μα δεν καταλαβαίνετε ότι είναι πλάνη αυτό το πράγμα και τρέχετε όλοι και... Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι και τραγικό να χαλάς και τον καλό λογισμό κάποιου. Έπισε ένα νέο παιδί, πού πήγε να ωφεληθεί και γιατί να το χαλάσει τον λογισμό του. Και όταν δεν ξέρεις κιόλας, όταν δεν έχεις εμπειρία. Και αυτό, μη σας φανεί παράξενο, και όταν πήγα στο όρος το βρήκα. Και όταν πήγα στο όρος, δεν αδεχόντουσαν τον γέροντα, εις από στον Άγιο Παΐσιο, τον δέχονται όλοι σήμερα, ή τον παππού μας τον Ιωσήφ, τον ανησυχαστή, ή τον δικό μας τον γέροντα. Τον γέρο Ιωσήφ, πλανεμένον τον ανέβαζαν, πλανεμένον τον κατέβαζαν. Μας έλεγε ο γέροντας, πήγαινα στα μοναστήρια να μαζέψουν λεπτόκαρα, ήταν φτώχεια τότε μεγάλη, να εργαστούν και άκουγε να ψιθυρίζουν. Ποιο είναι αυτό το καλογέρι? Του πλανεμένου, έλεγα, του πλανεμένου είναι. Και το άκουγαν. Έτσι είναι σημείο αντιλεγόμενων οι Άγιοι. Αυτόν τον κατηγορούσαν για ραβδοσκόπο, ερμηνεύοντας λανθασμένα το χάρισμα, αυτό που του έδωσε ο Θεός. Και του είπα μια φορά, γέροντα, πώς το βρίσκεις το νερό? Και μάλιστα είχαμε ακούσει τότε έναν που έλεγε, το δοκιμάζει κιόλας. Άντε, τώρα που το δοκιμάζει, πού να το πεις αυτό το πράγμα? Τώρα το δεχόμαστε, το διαβάζουμε στα βιβλία. Τότε μην λέτε παλαβομάρες, μας έλεγα, μην λέτε. Και ο γέροντας μου λέει, παιδί μου, πώς κατεβαίνεις κάτω, μου λέει, και βλέπεις τις ρίζες των δέντρων. Βλέπεις τα πετρώματα, κατεβαίνουν και διηγόταν πώς κατέβαινε. Με τόση φυσικότητα που λέει, τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Έβλεπε τις πλάκες της γης, τα πετρώματα και κατέβαινε και δοκίμασε. Μα δεν τα διαβάζουμε, αδελφοί μου, αυτά σε βίους παλαιότερων Αγίων. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα και στους συγχρόνους Αγίους που δεν τα διαβάζουμε εμείς στους παλαιότερους Αγίους. Θαυμαστά. Γι' αυτό πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό, να τον ευχαριστούμε που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ανέδειξαν τέτοιους μεγάλους Αγίους για να κατεσχύνει την πλάνη του αιώνος τούτου και να μην έχουμε κι εμείς καμία δικαιολογία για να πούμε ότι δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας, ούτε ο αγιασμός είναι ο εφικτός. Μας διαψεύδουν οι Άγιοι. Και αυτός ο γέροντας που δεν ζήσε μέσα στην έρημο του Ιορδάνου. Και στο Άγιο Όρος πόσο ζήσε? Λίγα χρόνια στα νεαρά του χρόνου. Μέσα στην πολύβοη Αθήνα και μάλιστα στο πιο κεντρικό μέρος, στην Ομόνια. Και όμως δεν τον εμπόδισε η Ομόνια. Δεν τον εμπόδισε η Αθήνα. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος, γιατί η καρδιά του και ο νους του ήταν αλλού. Εποθούσεν τον Χριστόν. Και αυτό ήθελε πάντοτε να βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μια άλλη εμπειρία που είχα, έτσι, προσωπική, ήταν η Μαρία Υψηλή. Κυκλοφόρησε ένα βιβλιαράκι τώρα από τη Μονή του μέσα από τα στην Κύπρο. Αυτή η κοπέλα ήταν γίγαντας, είχε γιγαντισμό. Συνδυόμουν πάρα πολύ μαζί της. Και έτσι τη συνέδεσα και εγώ από μαθητής, δηλαδή ήταν πρόσφυγας όταν ήρθα με τον πόλεμο του 1974. Μετεφέρθηκαν από την τουρκοκρατούμενη χωριό της, ένα μεγάλο κεφαλοχώρι εκεί της Καρπασίας. Ήρθαν από εδώ. Στο χωριό της μεγάλωσε φυσιολογικά, την έβλεπαν οι άνθρωποι, δεν ήταν κάτι παράξενο γιατί από μικρή την ήξερα. Εδώ που ήρθε όμως ήταν πολύ παράξενο πράγμα. Ήταν 2,20, αλλά δεν ήταν μόνο σε ύψος. Ήταν και πλάτος στο σώμα της, στα χέρια της μεγάλη, είχε έναν όγκο στην υπόφυση. Στο τέλος έγινε και μοναχή, Άγιος άνθρωπος η Μαρία,
Λοιπόν, και μετά που μπήκε μέσα στην εκκλησία καλά, γιατί δεν έβγαινε και από το σπίτι της τότε η καημένη, διότι όταν ξεκινούσε να πάει στην εκκλησία, έτρεχαν τα παιδάκια και χειροκροτούσαν «γίγαντας, γίγαντας», έλεγαν, και έκλαιγε αυτή και επέστρεφε πίσω. Τέλος πάντων, πέρασαν αυτά, ήρθε στο γέρο Πορφύριο πρώτη φορά και ο γέροντας της είπε πώς έγινε έτσι. Κανείς δεν ήξερε και δεν τον ρώτησε, απλώς την έπιασε από το κεφάλι, αισθανόταν να καίγεται το κεφάλι της και της είπε: «Βρε παιδί μου, αυτός ο γιατρός τι χάπια έδωσε της μητέρας σου τότε που ήσουν έμβριο». Τι είναι τούτο το πράγμα που της είπε? «Αυτό φταίει», της λέει. Και όταν επέστρεψε, λέει της μητέρας της: «Πήγε σε κανένα γιατρό όταν ήσουν έγκυο σήμερα?» «Όχι». «Ναι». «Μα συνέβη και κάτι ή πήγες τίποτα φάρμακα?» «Όχι». «Ναι». Μετά από δύο μέρες, «Δεν, γιατί με ρώτησες αυτό?» «Τώρα σκέφτηκα», λέει, «ότι κάτι είχα πάθει, είχα ζαλάδες και ο πατέρας σου πήγε στη Λευκοσία και μου έφερε μερικά φάρμακα και τα ήπια». Κοιτάξτε. Και αυτό δημιούργησε τούτο το πρόβλημα που είχε η Μαρία. Και της είπε ακόμη ένα της Μαρίας. Της λέει: «Έχεις κάποιον που συμβουλεύεσαι?» Λέει: «Ο γέροντας μου είναι ο γέροντας Ιωσήφ». Τότε ήμασταν ακόμη στη Νέα Σκήτη. «Ο Κύπριος?» της λέει. «Ναι, δεν τον είχε δει ποτέ το γέροντα μας, ο γέρο Πορφύριος, ούτε γνωριζόντουσαν. Μία φορά πήγε ο γέροντας όταν είμαστε στο Ματουπέδι να το δει, αλλά ήταν πολύ άρρωστος και δεν μπορούσε να το δει». Και της λέει: «Αυτός θα είναι ο αναμορφωτής της Μονής Βατουπεδίου». Πράγμα, όχι θαύμα, θεωρείται τότε. Η Μονή Βατουπεδίου ήταν το ισχυρό ιδιόρυθμο του Αγίου Όρους που κρατούσε. Η Μαρία δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε στη Νέα Σκήτη, τότε που είχαμε εμείς αυτό. Όταν πήγαμε στο Βατουπέδι, τότε το είπε η Μαρία στο γέροντα. Και κοίταξε ο παππούς, το ήξερε, που ήταν πράγμα, όχι θα πέρα από θαύμα να γίνει αυτό, που και πολλοί άλλα μοναστήρια που ήθελαν να πάνε να βοηθήσουν, που είχαν συνοδείες, και ο γέροντας τα έβρισκε έτσι, για να πω, το χάρισμα που είχε ο γέροντας και το διατηρούσε δοξάζοντας τον Θεό. Και όταν σαν μοναχός και ένα μικρό έτσι, που πήγα εγώ μια φορά σαν μοναχός που ήμουν εκεί, την ώρα που θα έφευγα, ήταν, τότε ήταν μεγάλος πλέον, ξαπλωμένος στο καινούριο του το κελί που είναι τώρα. Πέρασαν χρόνια και την ώρα που ήταν να φύγω, έσκυψε να φιλήσω το χέρι του, το έβαλα το χέρι, αλλά κρατούσε, συνήθιζε να μας παίρνει από εδώ ο γέροντας και εκεί μάλλον πληροφορεί το διάφορα πράγματα του έκανε. Και πήγα να το φιλήσω και τράβηξε το χέρι μου και μου το φίλησε. Το τράβηξε εγώ πίσω αμήχανα. Και του λέω: «Γέροντα, δεν είμαι παπάς». Το είπα έτσι γιατί στο Άγιο Όρος φυλάνε το χέρι των παπάδων, έστω και είναι νέοι, έστω και είναι πιο μικροί. Αυτό θυμούμε και στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη στον Άγιο, όταν χειροτονήθηκε ο Λεμεσού, πήγαμε μαζί. Λέω: «Παιδάκι, ήταν 30 χρονών, ούτε και 30 δεν ήταν, δεν ήταν ούτε 30. Γι' αυτό τον χειροτόνησαν και εκτός Άγιο Όρους παπά. Και ήταν ο θείος μας, πάντα ο γέροντάς μας, είτε γινόμαστε μοναχοί είτε μεγαλώσει, πάτε μας έστελνε να πάρουμε την ευχή του παππού». Πήγαμε λοιπόν εκεί και του πιάνει το χέρι του ο παπά Εφραίμ και του το τράβηξε να το φιλήσει. Από σεβασμό ο παπά Θανάσης τότε το τράβηξε πίσω. Το αρπάζει ο παπά Εφραίμ, δεν μπορούσε σε εκεί να αντισταθείς, ήταν Μωυσής γίγαντας. Λέει: «Παπά, το δικό σου χέρι νόμισες θα φιλήσω, του παπά το χέρι θα φιλήσω». Το τράβηξε και το φύγει. Έτσι εγώ το τράβηξα και του λέω: «Δεν είμαι παπάς γέροντας». «Ναι, ναι, τώρα δεν είσαι δηλαδή». Ο γέροντας ήταν άνθρωπος αγάπης πολύς. Πολύς αγάπης. Και γι' αυτό αυτό νομίζω που τον ξεχώριζε ήταν ότι ήθελε να βάλει τον Χριστό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και το τόνιζε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Θεό. Γι' αυτό και βλέπετε στα Ευαγγέλια έναν αναφέρει.
έναν αναφέρει στο βιβλίο, δεν θυμάμαι αν κάπου αλλού, όταν στην Πολυκλινική διέβαζε τη Μεγάλη Εβδομάδα το Ευαγγέλιο και μπροστά του είδε γεγονότα και σταμάτησε, άρχισε να κλαίει, μπήκε μέσα. Δεν ήταν μία φορά. Εμένα μου είπε, δεν μπορώ πολλές φορές να διαβάσω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ. Γιατί γέροντα λέω δεν μπορείς? Γιατί έρχονται μπροστά μου σαν κινηματογραφική ταινία τα γεγονότα. Όπως ένα άφησε να φανεί και να το ξέρουμε το από το γεγονός της Μεγάλης Εβδομάδας που έλεγε εκεί. Και έβλεπε τα γεγονότα αυτά. Και ζούσε τον Χριστό. Ζούσε τον Χριστό μέσα του ο γέροντας. Γι' αυτό ήθελε, ήταν ο πόνος του να τον μεταδώσει και στους άλλους. Να τον μεταδώσει και σε εμάς που πηγαίναμε και όποιος πηγαίνει να τον δει. Γι' αυτό μερικές από τις σημειώσεις μου που είχα σας τις έχω για να δείτε. Έλεγε πάντα ο γέροντας. Δεν ξέρω αυτά είναι γραμμένα πουθενά. Ήταν μερικές σημειώσεις που είχα και εγώ. Έδινε θάρρος να μην φοβόμαστε τον Θεό. Γιατί πολλές φορές ξέρετε και εμείς οι κληρικοί, ακόμη και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, παρουσιάζουμε τον Θεό πάντως σαν δικαστή που κρατά το στα χέρια του την κόλαση, όπως έλεγε ο γέροντας. Δεν κρατά στα χέρια του την κόλαση. Είναι αγάπη ο Χριστός, είναι αδερφός μας, είναι φίλος μας. Εμείς φίλοι μου είστε, ο Χριστός μας το λέει, έτσι. Εμείς φίλοι μου είστε. Ο γέροντας το τόνιζε αυτό. Για να το καταλάβουμε, να αποκτήσουμε μια τέτοια σχέση, φιλική, να του μιλούμε, να του φωνάζουμε, να παλεύουμε και μαζί του, να του λέμε τα παράπονα μας, τις δυσκολίες μας. Έλεγε και ο Μαχαριστός ο γέροντάς μας, με επενετήν ανέδεια, χρησιμοποιούσαν αυτόν τον όρο, να πηγαίνουμε και να του κάνουμε και τα παραπονά μας, να του ζητούμε, επενετήν ανέδεια. Έλεγε ο γέροντας, ο Χριστός είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας. Ο Χριστός είναι η χαρά, το έλεγε, γιατί το ζούσε, δεν το διέβασε. Αυτά που έλεγε, το ζούσε. Γιατί όταν έλεγε ο Χριστός είναι χαρά, εχαιρόταν, τον έβλεπε σαν παιδί, έλαμπε το πρόσωπό του. Είναι το φως. Και έλαμπε ο ίδιος. Δηλαδή αυτά που έλεγε τα έδειχνε πάνω του. Έτσι. Είναι η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Άλλη φορά λέει. Ο Χριστός είναι το παν, το ξέρετε αυτό. Είναι γνωστό. Δηλαδή είναι το παν. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη. Δεν μπορούσε με διαφορετικό τρόπο να το πει. Είναι το παν. Αυτό το εξέφραζε αυτό που είχε μέσα του. Αυτό που ζούσε ο ίδιος. Είναι η ζωή, είναι η χαρά. Όσο πιο πολύ θα αγαπάς τον Χριστό, τόσο πιο πολύ θα χαίρεσαι και πιο λίγο θα στενοχωριέσαι. Ας δούμε στη ζωή μας και εγώ προσωπικά να δούμε πόσον τον αγαπούμε. Γιατί αν τον αγαπούμε λέει πολύ και όσο πιο πολύ θα τον αγαπούμε, τόσο πιο πολύ θα χαιρόμαστε και πιο πολύ θα στενοχωριόμαστε. Έλεγε ότι από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Το ζούσε ο ίδιος και γι' αυτό το έλεγε. Μην ενδιαφέρεσαι, έλεγε, αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή σου. Έλεγε και άλλα πολλά που έχω σε άλλα, δεν θέλω να σας κουράσω. Ήθελα να πω ότι ο γέροντας ήταν ένας σπουδαίος παιδαγωγός. Άλλο γνώρισμα του γέροντα, έτσι. Ήταν παιδαγωγός. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, έτσι προσωπικό που το έζησα, δεν ξέρω αν είναι πουθενά γραμμένο αυτό, εγώ δεν το είδα. Ήταν μια οικογένεια, παιδιά δικά του γέροντα. Είχαν παιδάκια μικρά και πήγαιναν στο γέροντα, όλοι ξεμολογώντας. Άρχισαν να μεγαλώνουν τα παιδιά. Αυτοί είπαν να πάρουμε και κανένα σπίτι έτσι λίγο πιο κοντά στον οροπό, να είμαστε κοντά στον γέροντα. Μεγαλώνει η κοπελίτσα 17 χρονών και άρχισαν τα εφηβικά. Άρχισε να μην ακούει τους γονείς, άρχισε να βγαίνει λίγο το ένα Σάββατο, πιο πολύ το άλλο Σάββατο, άρχισαν οι καυγάδες. Άρχισαν οι τσακωμοί μεταξύ πατέρα και παιδιού και στο τέλος κατέληξαν να μαλώνουν οι δύο οι γονείς ως συνήθως. Ο άντρας τα έριχνε στη μάνα, εσύ την έκανες έτσι, εσύ την αφήνεις, αυτή εσύ που είσαι πατέρας, πόντες φύζινες στα λουλιά κλπ. Πήγαν στο γέροντα. Γιατί γινόταν κάθε Σαββατοκύριακο καυγάς μέσα στο σπίτι.
Πήγαν λοιπόν στον γέροντα, τι να κάνουμε. Λέει, θα με ακούσετε, γι' αυτό ήρθα να σε ακούσω. Λέει, δεν θα ξαναπείτε τίποτα στο παιδί. Η γέροντα του λέει, πώς να μην πούμε, ο πατέρας, πώς να μην πούμε τίποτα. Ξεκινά, ερχόταν 12, έρχεται μία, τώρα έρχεται 3 η ώρα, είναι 17 χρονών και να μην της πούμε τίποτα. Τι δεν θα δώσουμε λόγο στον Θεό, είμαι πατέρας, εγώ τι θα κάνω, έλεγε. Σιώπησε ο γέροντας. Ήρθετε να με ακούσετε ή να σας ακούσω. Αν ήρθετε να με ακούσετε, αλλιώς, λέει η γυναίκα, πες μας γέροντας, πες μας. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, λέει η γέροντα. Πες μας γέροντα, λέει η γυναίκα. Λοιπόν, τι κάνετε, λέει, όταν φεύγει το παιδί σας. Τσακωνόμαστε από την ώρα που θα φύγει, μέχρι να το που θα έρθει. Να δεν κοιμάστε, πού να κοιμηθούμε. Από την αγωνία μας. Λοιπόν, λέει, άκουτε τι θα κάνετε. Όταν θα φεύγει το παιδί σας, θα έχετε τα εικονοστάσεις σας, το παραγωνατίζετε και να προσεύχεστε για το παιδί. Και όταν έρθει το παιδί, δεν θα του πείτε τίποτα. Μα δεν γίνονται γέροντα αυτά τα πράγματα. Πώς να μην του πω τίποτα, να έρθει, ξέρω που πηγαίνει. Εντάξει, λέει ο γέροντας, δεν ωφελεί να τσακωθούμε κι εμείς. Τσακώνεστε μεταξύ σας, να τσακωθούμε κι εμείς εδώ πέρα. Λέει, εσύ μην ακούς, εγώ θέλω να ακούσω. Εσύ να πας να κοιμηθείς, του λέει η γυναίκα του. Λοιπόν, συμβαίνει. Λοιπόν, θα προσεύχεστε. Και όταν έρχεται, την λέει της γυναίκας, αυτός δεν ήθελε να ακούσει. Θα έχεις το πιάτο, στο τραπέζι, και θα της πεις, καλώς όρισες, παιδάκι μου, είσαι καλά, έχεις φάει. Να, έχω το πιάτο έτοιμο. Θα κάνω υπακοή, γέροντα. Εντάξει. Λοιπόν, φεύγοντας πάλι ένας καυγάς, τι είναι αυτά που μας είπε ο γέροντας, και τέλος πάντων λέει, εσύ να μην τα κάνεις. Εγώ θα κάνω αυτό που είπε ο γέροντας. Αυτός πήγε, εγώ θα πηγαίνω στο δωμάτιο, λέει, και μετά ό,τι θέλετε κάνετε. Άρχισε η γυναίκα λοιπόν αυτό το πράγμα. Έρχεται η κόρη η ώρα 3. Την βρίσκει. Ξύπνια και χωρίς τον πατέρα και χωρίς τις φωνές. Τι έγινε, λέει, τι να γίνει, πού είναι ο μπαμπάς, στο δωμάτιο. Α, δεν έχουμε απόψε, λέει, τι να έχουμε παιδί μου, ό,τι έχουμε κάθε φορά. Κοίταξε, λέει, αν πεινάς, να έχω. Μπα, λέω, αν πεινώ, ενδιαφέρθηκες αν πεινώ. Πρώτη φορά ενδιαφέρθηκες αν πεινώ. Πρώτη φορά μου είπες αν είμαι καλά. Τις άλλες φορές ορμούσες πάνω μου, σαν τον λύκο. Δεν είπε τίποτα η μάνα, εντάξει, έφυγε. Το άλλο Σάββατο, το ίδιο σενάριο. Το άλλο Σάββατο, το ίδιο. Λέει αυτή, για να πάω πριν, να δω τι κάνουν αυτοί. Μαλών, φραντίν αυτό το γυαλαγή. Πήγε λοιπόν σιγά 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 σιγά, άνοιξε την πόρτα, πήγε και βρίσκει τη μάνα της γονατισμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας με δάκρυ. Μόλις είδε αυτό το γεγονός, έπεσε κάτω, μες στην αγκαλιά της. Μανούλα, να με συγχωρέσεις, να με συγχωρέσεις. Εγώ φταίω, σε παρακαλώ, φώναξε τον πατέρα μου. Κοιτάξτε την παιδαγωγική του γέροντα και έσωσε αυτόν τον παιδί με αυτόν τον τρόπο, με την αγάπη και τη δύναμη της προσευχής, την οποία δεν ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε δυστυχώς. Νομίζουμε ότι εμείς θα θεραπεύσουμε το τραύμα. Εμείς θα διορθώσουμε. Δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει. Και ενεργεί με την προσευχή. Έχει δύναμη η προσευχή. Αυτό ήθελε να τους πει ο γέροντας. Προσευχηθείτε, βρε παιδί μου, αντί να μαλώνετε και να υπηρετείτε τον διάβολο που σας βάζει να μαλώνετε. Υπηρετήστε τον Θεό. Άστε τα στα χέρια του Θεού τα παιδιά σας. Και έτσι γίνεται δουλειά. Αυτό έκανε ο γέροντας. Αυτή ήταν η παιδαγωγική του γέροντα. Όλα τα κακά, έλεγε, αυτά ό,τι μπορούσα να σημειώνω από αυτά που άκουγα και σε άλλους δηλαδή που ήταν εκεί. Όλα τα κακά αισθήματα, έλεγε, που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή, δηλαδή οι ανασφάλειες, οι απελπισίες, οι απογοήτευση, φεύγουν μόνο με την ταπείνωση. Και το ζούσε ο γέροντας, γιατί ήταν ταπεινός άνθρωπος, παρόλο που είχε αυτά τα μεγάλα χαρίσματα. Και αυτό είναι που τα κράτουσε, γιατί κανείς μπορεί να τα έχει και να τα χρησιμοποιήσει κακός και να πλανηθεί. Η ταπείνωση του γέροντα ήταν, γι' αυτό είπε στο τέλος της ζωής του, ήρθα να κλάψω και να ευχαριστήσω τον Θεό εκεί στα καυσοκαλύβια, έτσι, για αυτά που μου έδωσε τα χαρίσματα.
Και ενώ ήταν τυφλός εκεί, έλεγε στους πατέρες, πω πω τι ψάρια έχει εκεί προς τη Λίμνο, πω πω πω, έβλεπε τα ψάρια κάτω από το βυθό της θάλασσας ο γέροντας. Είχε ένα από αυτό το μηχάνημα που έχουν τα καράβια. Και κάτι, επειδή είμαστε στην νηστεία τώρα, μια μέρα ένας που πήγαμε μαζί ένας φοιτητής μας, λέει να ρωτήσουμε τον γέροντα μας κάτι λίγη οικονομία. Λέει τώρα που είναι νηστεία δεν είναι μεγάλη σαρακοστή. Είναι παιδί μου να τρώμε και κάτι της, να το ρωτήσω τον γέροντα. Ρώτα τον. Και του λέει, γέροντα, τι είναι καλό να τρώμε, δεν του είπετε. Τι είναι καλό να τρώμε τώρα που είναι νηστεία. Και του λέει ο γέροντας, μάλλον του είπε, τι είναι καλό να μην τρώμε, του είπε. Τι είναι καλό να μην τρώμε. Και του λέει ο γέροντας, καλό είναι να μην τρώτε ο ένας τον άλλο. Αυτό του είπε, να μην τρώτε ο ένας τον άλλο. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους, έλεγε. Αυτό που συμβούλευσε τους γονείς. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια. Να προσευχόμαστε και μετά να μιλάμε, μας έλεγε ο γέροντας. Να προσεύχεσαι χωρίς αγωνία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού, ώστε να φύγουν οι κακοί λογισμοί από τον νου σου. Προσέξτε. Αυτοί πολλές φορές είναι που μας βασανίζουν. Οι κακοί λογισμοί που έχουμε μέσα μας, που πολλές φορές είναι φανταστικοί και μας βασανίζουν. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας, να προσεύχεσαι χωρίς αγωνία και με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Άμα δεν έχουμε εμπιστοσύνη, προσευχόμαστε, αλλά πρέπει να το δούμε τώρα αμέσως. Άμα δεν το δούμε, η εμπιστοσύνη μας δεν είναι, φεύγει. Γιατί όταν με εμπιστοσύνη στην αγάπη του και στην πρόνοια του προσεύχεσαι, τότε φεύγουν και οι καρκοί λογισμοί και ειρηνεύει ο άνθρωπος. Έλεγε ότι εμείς στο Άγιο Όρος, την προσευχή και την εργασία ένα τα είχαμε. Τεμπέληδες ανθρώπους δεν τους βοηθάει ο Θεός. Βλέπεις, έδειξε και μεγάλη βαρύτητα στην εργασία, να μην είναι ο άνθρωπος αργός. Δεν θέλω πολύ να σας κουράσω. Αυτοί οι Άγιοι είναι μια ευλογία, αδελφοί μου. Είναι μια ευλογία μέσα στην Εκκλησία μας. Μια ευλογία του Θεού και το σκάνδαλο, έτσι. Το σκάνδαλο στην ανατροπή των ημερών μας που έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα και λέμε, μα πού πάμε. Πουθενά δεν πάμε. Έχουμε τους Αγίους μας. Έχουμε τον Χριστό μας. Υπήρχαν εποχές που ήταν πιο χειρότερες από τις δικές μας. Εντάξει, δεν έχει το διαδίκτυο που κάνει ζημιά, αλλά κάνει και καλό όταν είναι καλός ο χειρισμός. Αλλά ο άνθρωπος που θέλει να σωθεί δεν τον εμποδίζει τίποτα. Να το πάρει είναι ο Χριστός μας. Να τα λέει ο Άγιος. Βάλτε τον Χριστό στη ζωή σας, αδελφοί μου. Να βάλουμε όλοι μας τον Χριστό στη ζωή μας και να τα αφήσουμε όλα σε εκείνον. Και όταν εμπιστευτούμε τον Χριστό, όλα εκείνος θα τα διαλύσει. Και τα προβλήματα μας και τις δυσκολίες μας και τις αγωνίες μας και τις απορίες μας. Όλα. Αλλά δυστυχώς δεν μάθαμε. Μάθαμε να νομίζουμε ότι εμείς θα το κάνουμε. Εμείς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Εμείς θα του δώσουμε έντροφη στα παιδιά μας. Όχι. Δεν είναι έτσι. Βλέπετε, αγωνιούν. Καλά και. Ή λες, ας πούμε, κάνει ακόμα ένα παιδάκι. Μα ποιος θα το μεγαλώσει. Και αυτό που έχεις εσύ το μεγαλώνεις. Εσύ το μεγαλώνεις. Αν σε πάρει ο Χριστός αύριο, απόψε, δεν θα μεγαλώσει το παιδί σου. Θα εξαφανιστεί. Ορφανόν και εκείνο να λείψει. Βλέπετε, είναι αυτή η απιστία. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και έτσι, για να μην σας κουράζω άλλο, να κλείσω την ομιλία. Η επιθυμία του, η τελευταία, ναι, εγώ δεν άκουσα τίποτε από κάτω. Ξέρετε τι ακούγονταν όταν έλεγε ο Γιώργος Αυγουστίνος αυτό. Τελειώνω, όχι, φώναζε, καλά, έλεγε. Να μην τη σταματήσει, έλεγε. Έχω όρεξη απόψε, εντάξει, θα σας πω κι άλλα. Η μεγάλη του και η τελευταία του επιθυμία ήταν να αγαπήσουμε τον Θεό, αυτό που σας είπα, που είναι το παν, όπως έλεγε. Αυτό επιθυμούσε ο Άγιος, τίποτε άλλο. Και το γράφει και στη Διαθήκη του, κάνει μια ευχή, την μεγάλη του επιθυμία, την αναφέρει μέσα και λέει, εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά, εννοούσε όλο τον κόσμο τα πνευματικά μου παιδιά, έτσι, όλους. Να αγαπήσουν τον Θεό που είναι το παν. Εγώ πάντα είχα προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας και εύχομαι κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Ακούτε, μας δείχνει τον τρόπο και τον δρόμο ο γέροντας.
δεν ήταν μόνο ο γέροντας που κάνει τα θαύματα που μας εντυπωσιάζουν. Δεν είναι μόνο το χάρισμα που είχε. Αυτό με το χάρισμα που είχε, αυτόν ήθελε να μας μεταδώσει. Δηλαδή το χάρισμα το χρησιμοποιούσε ο Άγιος και ήταν σε υπερθετικό βαθμό σε αυτό. Ήταν Μωυσής. Διαβάζουμε πράγματα σε αυτόν τον Άγιο που δεν τα διαβάζουμε στους παλαιούς Αγίους. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Ο Γιώργος Παΐσιος άλλο, ο Παπά Εφραίμ άλλο, οι άλλοι Άγιοι που έχουμε στις μέρες μας, ο Γιώργος Σοφρόνιος άλλος, θεολόγος, έτσι μεγάλος, ευγενής άνθρωπος. Τούτος είχε το χάρισμα της προφητείας. Λένε πολλοί, μα δεν άφησε, και ακόμη σχολιάζουν. Είναι Άγιος ανακηρυγμένος και ακόμη σχόλια. Μα δεν αφήσει κανένα, ούτε υποτακτικούς έχει, δεν έκανε συνοδείες. Μα στον κάθε ένα δίνει ο Θεός και ένα χάρισμα. Στον Παπά Εφραίμ της Αριζόνας έδωσε το χάρισμα να τον ο κυριαρχής, ο μεγάλος, αγελάρχης, έτσι. Μάζευε τον κόσμο, ο γεροντάς μας. Δεν είχαν όμως τούτο το χάρισμα, μπορεί να το είχαν και να μην φαινόταν, αλλά τούτο ήταν φανερό. Της προφητείας, της διοράσεως. Βλέπετε. Βλέπετε εκείνο που τον κατηγορούσε. Ότι τι κάνεις εδώ, ήρθε να κοροϊδεύεις τους ανθρώπους να τους βρεις νερό και τους κοροϊδεύεις. Δεν τους κοροϊδεύεις, τους κοροϊδεύεις, να του φας λεφτά. Μα βρε παιδί μου, δεν του φας λεφτά πνευματικά. Δεν του φας, θα του φας με άλλο τρόπο, το ξέρω εγώ. Και του είπε ότι εσύ που κάνεις τις δύο εγχειρήσεις, ψέματα, ψέματα. Τώρα πας με τη φανέλα πάνω, ήταν οι εγχειρήσεις εκεί. Το έκανε, δεν το έκανε επίδειξη ο Άγιος. Το έκανε τον εφελέσει. Δεν είναι έτσι, στραβός ο λογισμός σου, ρε παιδί μου. Θα πω, είχε αυτό το χάρισμα. Το μεγάλο Άγιος. Και ο καθένας έχει τα. Βλέπετε και οι Απόστολοι έλεγαν. Χαρίσματα άλλους έδωσε. Άλλος γέννη γλωσσών, άλλος προφητείας, άλλος γλωσσοραλίας, άλλος να θεραπεύει. Ο Άγιος Νεκτάριος. Το χάρισμα της θαυματουργίας. Δεν τον νικάει κανείς, μην μου πείτε τώρα. Έρεσε ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν τον νικάει κανείς στο θαυματουργικό. Του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα. Να θαυματουργεί. Έτσι. Έλεγε και ο Μακαρίτης ο Παναγό. Ναι, ο Παναγόπουλος στο βιβλίο του «Ουδέν ανίατον δια τον Άγιο Νεκτάρι». Έτσι πότε Νεκτάρι, δεν. Αυτό είναι. Ο Άγιος μας δεν το πιάνει άλλο στο θέμα της θαυματουργίας. Και εκεί που δεν το φράζουν τρέχει. Είναι χαρίσματα που δίνει ο Θεός όμως στον καθένα. Έτσι. Ο δικός μας ο γέροντας ήταν ο γράμματος άνθρωπος, τρίτου του δημοτικού. Εκεί με άρχιζε να μιλά, έρχονταν οι καθηγητές πανεπιστημίου. Χήμαρος, τον βλέπετε και σε διάφορα site. Χήμαρος, φλό. Πού τα έβρισε, λέει χωρία της γραφής απ' έξω που εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Και από τους πατέρες, όχι μόνο από τη γραφή. Απ' έξω τα έλεγε ο γέροντας. Στον κάθε ένα δίνει χαρίσματα. Έτσι. Δεν πρέπει να κατηγορήσουμε τον Άγιο γιατί δεν είχε και εκείνο το χάρισμα. Μα δεν είναι στο χέρι του καθενός. Ο Θεός τα δίνει αυτά, είναι δωρεές. Αλλά εμείς, βλέπετε, θα κρίνουμε και τους Αγίους. Γιατί δεν έχει συνοδεία. Τα άλλα όλα δεν τα βλέπουμε. Εκείνο είδαμε τώρα. Και μάλιστα όταν κατηγορούν και όταν τα λέει κάποιος που δεν έχει συνοδεία, έτσι, ο ίδιος δηλαδή δεν το έχει. Και σαν κατακλείδα, λέει ο γέροντας, εγώ προσπάθησα με τη χάρη του Θεού να πλησιάσω τον Θεό. Λέει, προσπάθησα όμως με τη χάρη του Θεού να πλησιάσω τον Θεό. Και εύχομαι και εσείς να κάνετε το ίδιο. Αμήν. Εύχομαι και εγώ αδερφοί μου αυτό που λέει ο Άγιος. Εύχομαι τη χάρη του Χριστού να δεν είμαι Αυγουστίνος εγώ, δεν είμαι Αυγουστίνος για να μην προσπαθήσετε. Εύχομαι η χάρη σε αυτόν τον Αγίον που τον θα το γιορτάσουμε και σε λίγο να μας σκεπάζουν και όχι μόνο να μιλούμε για αυτούς που έχουμε ευθύνη και να μην τα κάνουμε, αλλά να τους μιμηθούμε όσο είναι δυνατόν στον κάθε ένα από εμάς και να αντιληφθούμε στους βίους τους και να παρακαλούμε να πρεσβεύουν σε αυτές τις δύσκολες μέρες για όλους μας. Και να κάνω και μια παράκληση, ξεπερνώντας και μη σχολιάζοντας αν είναι κάτι πραγματικό ή ψεύτικο, σας παρακαλέσω να προσευχόμαστε όλοι για τον πατέρα Αντώνιο και για την πρεσβυτέρα που σηκώνουν ένα σταυρό, έτσι, και είναι και δύσκολος, είναι αντιφάγαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που έχουμε να κάνουμε σαν χριστιανοί και σαν αδελφοί, να προσευχηθούμε να του δώσει ο Θεός δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως τον Γέροντα. Μια φορά είχαμε πάει στο Μίλεση και ήταν η μοναχή Φιλοθέη που διακονούσε εκεί μέσα στο ιερό, στον Επάμνονα, στον Αγιώργιο.
Και λέει, το γέροντά μας, λέει, τον είδα μια φορά, λέει, πιο πολύ στενοχωρημένο από ποτέ για τον Άγιο Προφύριο. Και της είπε, φανταστείτε το τι χάρισμα του είχε δώσει, επέμεινε αυτή, γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένος. Επέτρεψε, λέει ο Θεός, να δω ότι μια ψυχή που εξομολόγησα δεν θα σωθεί. Του έδωσε το αποτέλεσμα της κρίσεως πριν από την κρίση και ήταν κάτι που δεν μπορούσε να του σηκώσει. Φανταστείτε λοιπόν την αγάπη του Αγίου Πορφυρίου για τον Χριστό αλλά και για τον άνθρωπο και πως ήθελε όλοι να πάνε στον Παράδεισο. Και να ευχηθούμε κι εμείς στο γέροντα μας εδώ πέρα τον Πατέρα Νίφωνα να ζει και αυτό στον Παράδεισο από τώρα και να μας βοηθάει να το ζήσουμε κι εμείς για όλους μας. Και να δείτε τη συνοδεία όχι μόνο να πληθαίνει αριθμητικά αλλά να πληθαίνει ποιοτικά και να αυξάνει εν πνεύματι. Και εκεί στο Μίλεση που τώρα δεν πάει κανείς και ας πούμε λέει μα είναι η αρημιά, είναι ζωντανή η παρουσία του γεροντάκι. Να το ξέρετε. Εκ πείρας ομιλώ. Είναι ζωντανή η παρουσία του. Και μια φορά μια χρονιά το 15 Αύγουστο ενώ λειτουργούσαν εκεί παρουσιάστηκε ο γεροντάς μέσα στο ιερό την ημέρα του 15 Αύγουστου και τον έβλεπαν πολλοί άνθρωποι. Είχα και ένα παράπονο, να το πούμε και αυτό. Από μένα. Όχι, από τον γέροντα. Γιατί εγώ είχα από τον εαυτό μου, δεν τον είχα γνωρίσει. Ο πνευματικός πήγαινε, δεν είχε τύχει να μας πει και εμάς και τα λοιπά. Οπότε δεν το γνώρισα και κάναμε κατασκηνώσεις επί Χριστοδούλου την πρώτη χρονιά. Ήμασταν στο Καπανδρίτη, στο Πειραιώς κατασκηνώσεις, μας τις είχαν δανείσει. Οπότε ένα βραδάκι, τσουπ, ο Άγιος Πορφύριος στον ύπνο. Και μου κάνει στον ύπνο, σήκω. Δεν σηκώθηκα, βέβαια, εγώ συνέχισα να κοιμάμαι, αλλά το βλέπω ότι σηκώθηκα. Λοιπόν, πάμε λέει να μου δείξει την κατασκήνωση. Το πήρα εγώ, μες στο όνειρο, τον πήγα σε όλους τους θαλάμους, τους ομαδάρχες, σταύρωνα. Σταύρωνα, ενώ σας πάω στο μοναστήρι. Όχι, λέει, θα πάω μόνος μου τώρα. Βγαίνει μέχρι την πόρτα, τον ακολουθώ εκεί πέρα και μου κάνει έλα σε σταυρώσω. Πιάνει το κεφάλι με τα δύο χέρια. Έτσι έκανε. Δίνει έναν σπασμό και δίνει ένα σταυρό. Αυτό ήταν ένα όνειρο. Δεν δίνουμε σημασία στα όνειρα. Αλλά το περίεργο ήταν ότι ξύπνησα με μια τέτοια χαρά, τέτοια δύναμη που λέω εντάξει σε γνώρισα δεν έχω κανένα παράπονο. Άρα έφυγε και το παράπονο αυτό. Πείτε μας και το διευχόν. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων Ιών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα αδελφοί μου. Την άλλη Τετάρτη πρώτα ο Θεός, να το πούμε από τώρα, δύο ανακοινωσούλες, κάντε λίγο υπομονή. Θα έχουμε κοντά μας μία μοναχή, αλλά όχι από εδώ από τα μέρη μας, από την μακρινή Ρουμανία, από τη μονή της Δραγκομύρνα, μία από τις μονές που έχει φτιάξει ο Άγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, τη μονή του Νιάντς και την Δραγκομύρνα, η αδελφή Αγάθη, η οποία ξέρει καλά τα ελληνικά, σπουδάζει τη θεολογία και την παρακάλεσα, θα μου πείτε τώρα χριστουγεννιάτικα, σε λίγο φτάμε Χριστούγεννα, αλλά δεν πειράζει, είναι καλό να το ξέρουμε, να μας μιλήσει για τους σύγχρονους Ρουμάνους νεομάρτυρες. Έχουμε πολλούς νεομάρτυρες επί αθεϊστικού καθεστώτος στις φυλακές της Ρουμανίας με ευωδιάζοντα, λείψανα, εκείνον τον πατέρα Γεώργιο Κάλτσιου άφθαρτο και εκείνοι ως μία μοναχή που ανήκει στην Εκκλησία της Ρουμανίας, τα έχουν ζήσει από πρώτο χέρι και είναι χρήσιμα αυτά αδελφοί μου, γιατί εμείς μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοια μαρτύρια, έχουμε άλλων ειδών, αλλά ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει. Καλό είναι να πούμε για τους μάρτυρες, να δυναμώνουμε και το μαρτυρικό φρόνημα στην Εκκλησία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και οι ασκητές με το μαρτυρικό φρόνημα κάνουν την άσκησή τους και φτάνουν στα μεγάλα χαρίσματα του Πνεύματος. Και είναι μαρτύρια που συναγωνίζονται τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Εγώ πήγα σε αυτές τις φυλακές και έχουν εκεί παραστάσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγριότητες και μάλιστα επενέβαιναν και μέσα στη σκέψη τους, μέσα στο μυαλό τους. Έβαζαν τον ένα να χτυπάει τον άλλον, έκαναν φοβερά πράγματα. Οπότε την άλλη Τετάρτη, 6 ώρα, η αδελφή Αγάθη από τη Ρουμανία θα μας μιλήσει εδώ πέρα.